Θα φτιάξουμε muffin. Τι είναι τα muffin? Βασικά ξέρετε τι είναι τα muffin. Κεκάκια. Είναι μικρά κεκάκια. Ήξερα, αν φτιάχνω μόνο το ένα μικρή να πάρω στο σχολείο. Αλλά σοκολατένιο, όχι με σπανάκι, ρε Θέμο. Ναι, λοιπόν, είναι αλμυρά. Είναι μια καλή λύση, ρε παιδί μου, ναι. Άμα θες το παιδάκι σου να φάει κάτι άλλο εκτός από μακαρόνια, πατάτες τηγανιτές, σάντουιτς, τοστ, κοτομπουκές και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Να ρωτήσω εγώ κάτι πριν ξεκινήσουμε. Τώρα μην γελάσεις όμως. Όχι, δεν γελάω. Μιας και έχουμε το πράσινο από το σπανάκι, θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε, να βάλουμε κάποιο φυτικό χρώμα, να γίνει όλο πράσινο, να είναι λίγο πιο θελκτικό για τα παιδιά. Για να μην ξεχωρίζω το σπανάκι που είναι μαμά, τι είναι αυτό, δεν το θέλω να το φάω. Όχι. Ναι, κοίταξε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν φυτικά χρώματα. Δεν θα υπάρχουν κάπου. Ναι, έτσι λένε. Α, εντάξει, εγώ τώρα ό,τι μου έρθει, δεν ξέρω. Αν θες να χρωματίσεις με πιο πολύ πράσινο, ρε παιδί μου, άλεσε λίγο σπανάκι στον αποχυμωτή. Ορίστε, φυτικό είναι και αυτό. Ναι, βγάλε τα υγρά της συνταγής και βάλε μέσα όσα υγρά έχεις βγάλει. Βλέπεις ζουμά τι ωραία σπανάκι. Που σου έρχονται, ωραίες ιδέες. Ναι. Αυτά το ίδιο, θέλω να μου λες. Το ίδιο αντίστοιχα με παντζάρι. Ναι, ήταν κόκκινα. Ναι, δηλαδή βάλε τις χρωστικές αμοφές καφρούτα ή λαχανικά, άμα θες να δώσεις χρώμα. Τέλεια. Δεν θα είναι τόσο έντονο. Δεν μας πειράζει. Αλλά θα δώσει κάτι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να κάνουμε τρεις φορές τη συνταγή σήμερα. Οπότε ας μιλήσουμε λίγο για μας. Για πες τι έγινε. Για μένα και σένα προσωπικά τώρα ή γενικότερα έτσι. Γενικά, για τη δουλειά γενικότερα μας. Ρε παιδάκι, με τη δουλειά μας. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Δεν ταιριάζουμε. Πάρα πολύ. Τι πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, κόψε κάτι γιατί δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, τα υλικά είναι εύκολα. Ναι. Η συνταγή δεν θέλει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στη ζαχαροπλαστική ή στη μαγειρική. Θέλει απλά ένα κάτημα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Να ανακατέψουμε με πενταχτούν όλα απ' έξω. Εύκολο. Λοιπόν, έλα να πούμε τα υλικά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, θα ξεκινήσω από εδώ. Σπανάκι. Ωραία. Λευκό τυρί ή φέτα, υποθέτω. Συμπληρώνω. Σπανάκι μπορείτε να πάρετε και ένα κατεψυγμένο. Για σένα που βαριέσαι να πας, να αγοράζεις, να πλένεις, να καθαρίζεις, από το να μην φας τίποτα, καλύτερα να πάρεις το κατεψυγμένο. Μια χαρά είναι τα κατεψυγμένα. Ωραιότατα. Ωραιότατα, εξαιρετικά. Συνέχισε. Άνηθο. Αλεύρι. Baking powder. Baking powder, σωστά. Δόξα τω Θεώ, το βρήκα. Ξύσμα από λεμονί. Ναι. Ωραία. Ελαιόλαδο, αυγουλάκια, γάλα. Και γάλα. Τέλεια. Λοιπόν, θερμιδικά δεν είμαστε πολύ ψηλά, αν και δεν είμαι διατροφολόγος και δεν πρέπει κανονικά να μπαίνω σε άλλα χωράφια. Εντάξει, κατά προσέγγιση μιλάμε. Ναι, παιδί μου, είναι σαν να τρως μια μακαρονάδα, ξέρω εγώ, σπανάκι. Ναι, αλλά έχει άλλες φυτικές ίνες, έχει άλλα ίχνοστοιχεία, άλλη θρεπτική αξία. Είναι μια πολύ καλή εναλλακτική. Ωραία τα λες. Τα λες πολύ καλά. Λοιπόν, έλα, πάμε να μαγειρέψουμε. Τέλεια, έτσι. Πάμε να παρασκευάσουμε, μάλλον. Δεν μαγειρεύουμε. Να ανακατέψω εγώ. Εδώ στην Κρήτη λέμε, ξέρεις, τι θα ψήσεις σήμερα. Μόνο, όλα είναι ψητά. Όλα. Αλήθεια είναι. Μακαρόνια. Θα ψήσω μακαρόνια. Να ψήσω, να τα ψήσω. Δεν τα ψήνεις, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Τα βράζεις, ρε παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή. Τι βάζω στον μπολ μου. Στο μεγάλο τον μπολ το οποίο έχει η Χριστιανά μπροστά τη, θα βάλουμε τα τρία υγρά στοιχεία. Υγρά. Ναι. Θα βάλουμε το αυγό, το γάλα και το λάδι, αν θεωρείτε το λάδι υγρό. Με αυτή τη σειρά. Γιατί τι είναι, στερεό. Όλα είναι. Μαζί μέσα. Λιπαρό, ρε παιδί μου, είναι υγρό. Εντάξει, υγρό στοιχείο είναι. Λοιπόν, ωραία, μαζί. Βάζω τα αυγουλάκια. Αυγά, λάδι και γάλα. Ωραία. Εύκολο μου φαίνεται. Πολύ εύκολο. Είναι ζυγισμένα, τα βάζω όλα, Ναι, ναι. Μπάτσα εγώ μια φορά πέρσι, από τότε ρωτάω. Λοιπόν, μπορούμε να αντικαταστήσουμε μερικά πράγματα. Π.χ. ξεκινάμε από το σπανάκι. Αν δεν σου αρέσει το σπανάκι, μπορείς να κάνεις μάφιν με καρότο. Α, ωραίο. Αλλά και το σπανάκι εξαιρετικό. Είναι πολύ νόστιμο. Μπορείς να βάλεις μανιτάρια. Να κάνεις δηλαδή, να αφαιρέσεις το σπανάκι και να βάλεις τα ίδια γραμμάρια. Μανιταρομάφιν. Μανιταρομάφιν, ναι. Τα παιδάκια κι εδώ. Okay. Άλλο. Εξαιρετικά. Λαχανικό, λοιπόν, πάμε να βάλουμε το ξύσμα λεμονιού και να κατέβουμε καλά. Το ξύσμα λεμονιού θα δώσει μια ωραία οξύτητα, θα δώσει μια φρεσκάδα με στη συνταγή. Γενικά το λεμόνι με τη φέτα ταιριάζουν ωραία πάρα πολύ. Ωραία το λεμονάκι. Ωραία, ορίστε, σου σεφ. Ναι. Σήμερα είμαι σεφ. Είσαι ό,τι θες εσύ. Με ανακηρύσω. Εδώ στην Ελλάδα. Ό,τι δηλώνεις είσαι. Ό,τι δηλώνεις είσαι. Εγώ θα δηλώνω σεφ. Οπότε είμαι executive κιόλας, ρε παιδί μου. Ω, τι είναι το executive, είναι ανώτερο από το σεφ. Είναι κάτι πολύ φτασμένο. Τι λες, ρε. Πόσα αστέρια Μισελέν έχω με αυτό. Άλλο τα αστέρια Μισελέν, άλλο executive. Α, δηλαδή, άμα είμαι executive σεφ, δεν μπορώ να έχω και αστέρια Μισελέν. Μπορεί να είσαι executive χωρίς αστέρια. Τέλος πάντων. Μπορεί να είσαι και ένας απλός σεφ που να μην είσαι executive και να έχεις αστέρια. Ωραία. Θα πάρω το executive. Είχε μια βαρύτητα. Έχει κάτι, ρε παιδί, που το executive. Έχει κάτι παραπάνω. Έχει μια έγκλη. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το σπανάκι μέσα. Ωραία. Τώρα θα βγάλουμε το σύρμα όμως. Τούτο εδώ ή τούμπαλιν.
ή δεν έχει σημασία. Θα βάλω το σπανάκι, άστο μέχρι να πω. Όχι, ξέρει, θα κάνουμε, περίμενε, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Θα βάλουμε πρώτο το αλεύρι. Εντάξει, ό,τι ναι, μου πει. Στα αλεύρι, υγρά στοιχεία. Ναι. Ωραία. Ωραία. Θα βάλουμε το αλεύρι. Όλο. Και θα βάλουμε, όλο. Και θα βάλουμε και το baking powder. Okay. Πάμε τώρα το σύρμα. Φοβάμαι, βλέπει, το κάνω σιγά-σιγά. Μην φοβάσαι, το κάνει μια χαρά. Μπα και αλλάξει λοιπόν, γνώμη και το baking powder είναι η μοναδική διωγγωτική ουσία τη συνταγή. Τα αυγά δεν θα φουσκώσουν και πολύ, σχεδόν καθόλου. Το baking είναι αυτό που θα φουσκώσει το μείγμα. Οπότε, αν δεν βάλουμε baking, αν το ξεχάσουμε δηλαδή, δεν θα φουσκώσουν τα μάφινγκ. Σίγουρα το κάνω σωστά. Ναι, το κάνει εξαιρετικά. Ό,τι πει. Αλλά τώρα που δυσκολεύει, θα το παραχωρήσω. Λοιπόν, περίμενε, μην αγχώνεσαι. Πάρε το σύρμα τώρα και σπάσει τη φέτα. Ωραία, δύσκολη δουλειά. Τέλεια. Ωραία. Ωραία. Θα πάρει το σύρμα τώρα, να το χτυπήσει λίγο εδώ. Ή φασαρία θα κάνω. Δεν θα μπορούσα να αξιοποιήσω αυτό. Θα μπορούσε να σπάσει φέτα. Α, θα πρέπει να βάλεις το χεράκι σου μέσα. 5 λεπτά εδώ. Μισό λεπτό. Έλα. Μπράβο αυτό. Έκαλε. Σαν να σε νοικοκυρά. Έτσι το κάνω στο σπίτι. Τέλεια. Μου. Σιγά μου καθόμουν να το χτυπάω τόση ώρα. Λοιπόν, έχω το σπανάκι εδώ, το κατεψυγμένο θα το βάλετε μέσα όσο είναι κατεψυγμένο. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε να ξεπαγώσει. Μόλις ξεπαγώσει θα στεγνώσει, θα φύγουν όλα τα υγρά που έχει μέσα και θα μείνουν μόνο οι φυτικές ίνες. Εμείς θέλουμε και τα υγρά και τα φυσί. Μπορώ μόνη μου, Δανάη, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην το δε περίφημα. Ναι, καλά, δεν καταλαβαίνω εγώ από αυτά. Περίμενε. Βάλε τη Μαρίζ μέσα. Α, όταν το έλεγα εγώ, πες να με τη χρησιμοποιήσω. Θα βάλεις τη Μαρίζ μέσα στο σύρμα, να το καθαρίσεις. Ναι, καλέ. Μισό λεπτό να πιάσω συγκεκριμένα σημεία. Βλέπεις τώρα εδώ, έτσι. Εξαιρετικά. Μόλις καθαρίσεις το σύρμα, θα βάλεις το σπανάκι μέσα και τον άνηθο. Μάλιστα, έχω δουλειά. Πες εσύ, θα κάνω εγώ σιγά-σιγά. Σαν να το κάνω σπίτι μου. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160 με 170 βαθμούς και ψήνουμε περίπου στα 20 λεπτά. Okay. Δεν ανοιγοκλίνουμε το φούρνο, γιατί θα κάτσουν τα κέικ, τα muffin μάλλον, και μετά θα νομίζουμε ότι φταίει το μάτι και όλα αυτά τα... Και όλα τα υπόλοιπα που βρίσκουμε πολλές φορές. Μπράβο. Και λέμε ότι φταίνε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Τι έκανα. Έχει υλικό εδώ πέρα. Μα συγγνώμη, δεν πάει. Εδώ είναι μια μπουκιά. Έλα. Μια μπουκιά είναι αυτό. Είσαι μωρό, είσαι 2 χρονών. Ευχαριστώ. Δεν είμαι 2, αλλά δεν είμαι και μεγάλος. Εντάξει τώρα κι εσύ. Λοιπόν. Ναι. Ό,τι πεις, ό,τι πει ο σεφ. Εγώ θέλω να σου πω ότι νιώθω ακόμα έφηβος. Ναι. Μα ναι. Πόσα χρόνια παίζεις από την εφηβεία. Έχω μερικά, αλλά... Όσα νιώθουμε είμαστε. Τέλεια. Τέλεια. Perfect. Ωραία. Βάλω το σπανάκι μέσα. Και τον άνυφο θα βάλω. Ναι. Είσαι λίγο να κάνω υπομονή. Και τον άνυφο. Τώρα να πω και εγώ την παραξενιά μου. Πες την. Δεν μ' αρέσει δεν ο άνυφος. Ναι. Καλά, το ξέρουμε. Να βάλω. Μην βάλεις άνυφα. Ωραία, τι μπορώ να βάλω άλλο. Ή δεν τίποτα, πειράζει. Μην βάλεις τίποτα. Ωραία, ευχαριστώ που με σκέφτησε και εμένα. Αλλά τι να κάνω. Ωραία. Πάρε αυτό. Ευχαριστώ. Και ανακάτωψη. Ανακατεύω. Κοίταξε, είναι και ωραία διαδικασία. Μου είναι και τα παιδιά κοντά τώρα, θα μου πεις εντάξει τι περιμένετε. Αλλά να είναι κοντά και εκείνα να βλέπουν. Νομίζω ότι τους αρέσει περισσότερο να καταναλώνουν αυτό που μαγειρεύουν τα ίδια. Τα παιδιά γενικά μπορεί να βοηθάνε στην κουζίνα, αλλά δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες. Γι' αυτό σου λέω ότι εντάξει, δεν πειράζει. Άμα κάτι δεν βγαίνει, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πετύχει. Μα ωραία, δεν τα κάνουμε μωρέ για να είναι όμορφα, τα κάνουμε να είναι γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν, δεν πετύχουμε. Τι θα χρειαστούμε τώρα. Για να κάνουμε τα muffin, θα χρειαστούμε μικρές φόρμες ώστε να βγει μαζεμένο. Αν τώρα εσύ μητέρα δεν θες να κάνεις muffin και θα το βάλεις σε μια μεγάλη φόρμα του κέικ, βάλ το. Μια χαρά θα βγει. Εγώ έχω κάνει αυτό. Πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο είναι κοντά στη γειτονιά και πήραμε αυτά εδώ. Αυτά λέγονται και καραμελόχαρτα. Καραμελόχαρτα. Ναι, έτσι λέγονται. Φικούλες για μάφιν τα ξέρω εγώ. Εντάξει, έτσι τα λέω τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος. Πείτε τα όπως θέλετε. Εντάξει, ωραία, τέλεια. Και έχω πάρει και κάποια τσέρκια τα οποία αυτά θα με βοηθήσουν απλά, ορίστε, να μην ανοίξει η. Πώς το πες, η φόρμα του μάφιν. Πώς το πες, φορμάκια. Ναι. Χαρτάκια μάφιν. Φορμάκια. Φορμάκια μάφιν. Να μην ανοίξουν τα φορμάκια του muffin. Οπότε, εσείς μπορείτε να βάλετε απλά κάπου ρε παιδί μου, ώστε να μην ανοίξουν. Εντάξει. Τέλεια. Perfect. Δες τι όμορφο το έκανα. Βάλε τώρα, γέμισε το. Πόσες κουταλίτσες, γιατί έχει και baking powder, μου παραψηθεί και μου φουσκώσει. Θα βάλεις μέχρι το χείλος από το καραμελόχαρτο. Παρακαλώ να έχω το κουτάλι μου, γίνεται. Ή ένα κουταλάκι. Σοβαρά τώρα. Ναι, μα θέλω να ξεκολλήσει. Θα χάσω εγώ μείγμα τώρα. Σε ναι, παρακαλώ πολύ. Έλα. Πάρε αυτό το οποίο. Ευχαριστώ. Έχω δουλειά τώρα. Υλικό να για άλλο ένα muffin. Καλά είμαι εδώ, ή το παράβαλα, πιστεύεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ ωραίο σνακ, το οποίο θα το πάρει και ο Λευτέρης και η Χριστιανά στο γραφείο και θα το έχουν μαζί τους και όταν πεινάσουν
Θα το δοκιμάσουμε. Για να δούμε το δεν σπάει, δεν χαλάει. Δεν χρειάζεται ψυγείο για να βγάλει τη μέρα. Δηλαδή δεν φοβάσαι να το πάρεις μαζί σου και να χαλάσει. Και μπορείς να το βάλεις και στην κατάψυξη ψημένο ή άψητο. Οκ, μια χαρά εύκολο μου φαίνεται. Ψημένο ή άψητο, ε. Ναι. Θα βάλω λίγο ακόμα. Εγώ έχω γίνει πληθωρική, να ξέρεις, εδώ. Με τα μαφινάκια. Ελά μη μαφιν. Νης μόνο μου. Έτσι λέει το τραγούδι. Από εκεί βγήκε το μάφιν. Ωραίο. Καλό. Να σου πω κάτι. Βγάζει μπόλικα μαφινάκια. Λοιπόν. Χριστιανά. Ορίστε. Παρακαλώ. Είναι ωραίο. Ευτυχώς, Λευτέρη, μου που έχω και σένα, γιατί κάποιος άλλος εδώ δεν ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχα. Σπανακόπιτα. Πολύ αφράτα. Πολύ... Ναι, αυτό. Μάφιν σπανακόπιτα. Πραγματικά, μάφιν σπανακόπιτα. Δεν είναι κακό. Ταιριάζει πάρα πολύ με γιαούρτι. Δηλαδή, αν είχαμε γιαούρτι να βάλουμε από πάνω. Ναι. Με λίγο τυράκι. Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα τόσο τέλεια. Εγώ θα βάζα ένα. Τα κάνει, τα κάνει. Ένα πρόβιο έτσι γιαουρτάκι ξινόξινο από πάνω. Θα ήταν πολύ ωραίο. Ωραία. Θα συνεχίσω εγώ εδώ πέρα. Σερβιρέτα για να ψήσουμε, για να δοκιμάσουμε τα παιδιά εδώ. Εντάξει. Τέλος. Θα κάνω λίγο. Καταπληκτικό. Πάπα. Καταπληκτικό. Μπράβο, κρατάω τη συνταγή, θα τη φτιάξω σπίτι, θα φάει καλά ο Γρηγοράκος και το μαρικάκι μου, τα φιλιά μου. Τέλει. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ γρήγορη, αφράτο. Όμορφο επίσης, μπράβο σου. Και είναι για όλες τις ώρες, είπες ψυγείο είτε κατάψυξη, επομένως όποτε πεινάσουμε, τρώμε ένα, τη βρήκαμε. Μια χαρά είμαστε. Ευχαριστούμε, καλέ μας Θεέ μου. Και εμείς, και εμείς. Καλέμε την Παρασκευή. Φιλιά, θα φάμε γλυκό, θα φάμε, δεν ξέρεις. Γλυκό. Το σημειώσατε όλοι, θα είναι γλυκό. Μην έρθει την Παρασκευή με τουρλού τουρλού, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να είναι. Και αυτό θα το φάμε, μου φτιάξει. Και αυτό θα το φάμε, μωρέ, εντάξει, αλλά μην μαστάζει, στενοχωριόμαστε. Όχι, ευχαριστώ. Τα αφήνω για σένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δανάη, εδώ ο Λευτέρης μας κερνάει. Κερνάει. Τα λέμε σε λίγο. Γεια.